Νέος φορέας εθελοντικής δράσης δημιουργήθηκε στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Οι δημότες μπορούν μέσω εφαρμογής στο κινητό να στέλνουν φωτογραφίες από οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί ή έχουν ακόμα έφλεκτα υλικά. Έτσι συντονίζονται καλύτερα και πιο άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου. Επικεφαλής αυτής της πλατφόρμας, ο καθηγητής γεωπληροφορικής και δημοτικός σύμβουλος Ραφίνας Πικερμίου, Ανδρέας Βασιλόπουλος. Εκεί στο κέντρο επιχειρήσεων είναι η Ραγκίνα Σαβούρδου και έχει δίπλα της τον κύριο Βασιλόπουλο. Μαριάννα, τα στιβαγμένα ξερόχορτα λοιπόν που εντοπίζουν πολίτες σε διάφορα σημεία του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, όπως μπορείς και εσύ να καταλάβεις, αποτελούν απειλή, εντείνουν το φόβο τους και μετά τα τελευταία γεγονότα, μετά τις πυρκαγιές, τη φωνική πυρκαγιά. Αυτά όλα λοιπόν στάθηκαν αφορμή για τον καθηγητή γεωπληροφορικής, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, που είναι και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, να δημιουργήσει μια εφαρμογή μέσα στην πλατφόρμα του rpsos.gr. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο στρατηγείο του, όπου μαζί με μια ομάδα εθελοντών εδώ έχουν δημιουργήσει λοιπόν ένα φορέα, κύριε Βασιλόπουλε, με μια σειρά δράσεων. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την εφαρμογή. Πώς εντοπίζονται τα οικόπεδα και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι να τα καθαρίσουν? Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτό που έχουμε φτιάξει είναι μια εφαρμογή η οποία έχει δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βρουν οι ίδιοι ένα οικόπεδο, να το φωτογραφίσουν με το GPS του κινητού τους, να καταγράψουν το στίγμα, τη θέση του οικοπέδου και να γράψουν και κάποιες πληροφορίες για να τους καλέσουμε πίσω να εξακριβώσουμε αν κάτι δεν είναι σαφές, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές, κατά πόσο αυτό το πράγμα που τους φόβησε είναι προτεραιότητα 1, 2 ή 3. Να πω σε αυτό ότι τα εκατοντάδες εκατοντάδες αναφορές προφανώς μας δημιουργούν έναν μεγάλο όγκο που πρέπει να τον διαχειριστούμε και εμείς αλλά και ο Δήμος όταν θα κληθεί να πάει να καθαρίσει αυτά τα οικόπεδα. Προφανώς αυτές οι δράσεις είναι δράσεις που να γίνουν από τον Δήμο, δεν γίνονται από τους ιδιώτες ούτε από τους εθελοντές, ούτε πρέπει να γίνουν από τους ιδιώτες και τους εθελοντές, δεδομένου ότι πέρα από την προφανή δυσκολία ότι πολλά οικόπεδα δεν ανήκουν στους ανθρώπους που τα καταγράφουν, είναι ενός γείτονα, άρα δεν έχουν ούτε το δικαίωμα να μπουν και να τα καθαρίσουν, δεν έχουν και πού να αποθέσουν μετά τα ξερά χόρτα που θα μαζέψουν από το οικόπεδο, ακόμα και αν το κάνουν εθελοντικά αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει και έχει και το δικαίωμα και την υποχρέωση να πάρει αυτές τις αναφορές, να πάει είτε με τους υπαλλήλους του που γνωρίζω μέσα από το Δήμο ότι δεν επαρκούν σαν προσωπικό αυτοί οι άνθρωποι προφανώς, είτε με εργολαβίες που θα αναθέσει σε εταιρείες που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, να καθαρίσει τα οικόπεδα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι εκεί και δεν έχει κάνει μόνος τον καθαρισμό, να χρεώσει στον ιδιοκτήτη το κόστος του καθαρισμού. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο και μέσα στο κέντρο του καλοκαιριού οικόπεδα γεμάτα ξερόχορτα, τα οποία με οποιαδήποτε απροσεξία, δεν λέω κακόβουλη ενέργεια, θα αποτελέσουν έναρξη πυρκαγιάς και με οποιαδήποτε πυρκαγιά θα βοηθήσουν στην εξάπλωση. Εν συντομία, Ρεγκίνα, ποια είναι αυτή η εφαρμογή για να ξέρουν οι τηλεθεατές, εν συντομία? Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, Μαριάννα, μπορείς να καταλάβεις. Ποια είναι αυτή η εφαρμογή, πώς μπορούν να την κατεβάζουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται? Το rpsos.gr, έτσι μπορούν με αυτή την κωδική ονομασία να την αναζητήσουν στα κινητά τους. Ρεγκίνα, αν μου επιτρέπεις, ήθελα να ρωτήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Βασιλόπουλο.